Νερό έως και 50% φθηνότερο σε σχέση με το νερό που πίνουν οι Βολιώτες θα απολαμβάνουν Λίαν Συντόμος ή Λαρισαίοι μετά την απόφαση που έλαβε η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Λάρισας να μειώσει τα τιμολόγια του νερού κατά 20%. Συναισθανόμενος τη δυσχερή οικονομική θέση της τριπτικής πλειοψηφίας των δημοτών του, ο Δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ Κώστα Τζανακούλης, που μίλησε το πρωί στο Ράδιο Βέρα και τον συνάδελφο Γιάννη Αναστασίου, αποφάσισε να μειώσει τα τιμολόγια ίδρευσης και να επαναφέρει τις τιμές στα επίπεδα του 1997. Η κυβέρνηση επέβαλε μείωση των μισθών στους εργαζομένους. Η ΔΕΙΑ δεν είναι κρατικοδίαιτη και κρατικοσυντήρητη. Να εξηγήσουμε λίγο την μείωση των μισθών. Είναι αυτό το μείον 30% που υπάρχει, έτσι, στα δώρα. Μείωση των μισθών βάσει του 38-33 και άλλων υπουργικών αποφάσεων. Θα μετρήσουμε λοιπόν αυτά, λέμε, αφού δεν τα στερούμαστε εμείς από το ελληνικό δημόσιο που μας τα δίνει. Θα πρέπει να τα μετακυλήσουμε στους πολίτες. Όχι παίρνοντάς τα, αλλά δίνοντάς τα. Άρα λέτε, κάνατε την απλή σκέψη. Αφού εμείς ούτως ή άλλως θα μειώσουμε κατά 1 εκατομμύριο ευρώ το κόστος της πληρωμής των εργαζομένων μας, έτσι δεν είναι, αυτό δεν είπατε. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το 1 εκατομμύριο γιατί να το κρατήσουμε στο ταμείο του Δήμου και δεν το δίνουμε στο ίδιο στους ίδιους πολίτες. Άρα μειώνουμε την τιμή του νερού. Στο Ράδιο Βέρα και τον συνάδελφο Μάκη Θεοδόρου μίλησε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΛ Κώστας Καραμπαλίκης, που αναφέρθηκε στα νέα τιμολόγια, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την απόφαση για μείωση της τάξης του 20%. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για κατανάλωση 50 κυβικών μέτρων νερού, ένας Λαρισαίος θα πληρώνει γύρω στα 55 ευρώ, ενώ ένας Βολιώτης με την ίδια κατανάλωση πληρώνει σχεδόν τα διπλάσια. Η τιμή του νερού μαζί με τα τέλη αποχέτευσης και ένα μέρος του ειδικού τέλους σήμερα για τους καταναλωτές μέχρι 50 κυβικά είναι 80 λεπτά το κυβικό. Με τη μείωση που κάνουμε, αυτή η τιμή γίνεται 64 λεπτά το κυβικό. Σήμερα ερχόμαστε κάνουμε μείωση 20% και απορροφούμε όλες τις αυξήσεις που είχαμε κάνει στο νερό, τις αφαιρούμε όλες, αφαιρούμε και το ΦΠΑ. Οι Βολιώτες περιμένουν τώρα από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΜΒ να δείξει ανάλογη κοινωνική ευαισθησία και να μειώσει τα τιμολόγια του νερού που έχουν φτάσει στα ύψη τη στιγμή που το προσφερόμενο προϊόν είναι υποβαθμισμένης ποιότητας.